Πέτρακο πάνω. Πέτρακο. Εσύ ένα. Είναι κόπανο. Τραβάτε πιο εκεί, θέλει. Μη, τώρα δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ακουγόμαστε. Είναι θερμιοπαθή. Λοιπόν, Παρασκευή 3 του μηνός του 1992 και το παιδικό τμήμα της ΑΕΛ καλείται να αντιμετωπίσει δεύτερη φάση του πρωταθλήματος της ΣΚΑΗ, την ομάδα του Αιγείου. Στον πρώτο γύρο η ΑΕΛ σε 12 παιχνίδια είχε ισάριθμες νίκες και στο δεύτερο γύρο στα δύο πρώτα της παιχνίδια πάλι ήταν νικηφόρα και στο τρίτο παιχνίδι ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ομάδα του Αιγείου. Η ομάδα του Αιγείου κατεβαίνει με την εξής δεκάδα: Καραφωτιάς, Λινάρδος, Παπάς, Βαλσαμίδης, Μίχαλος, Βλάχος, Βλάχος Ελευθέριος, Πουλιάσης, Μαγκλάρας και Ρόζος. Η ΑΕΛ κατεβαίνει με την ακόλουθη δεκάδα: Κράγκαρης, Νικολουτσόπουλος, Μητρόπουλος, Κουλούρης, Πετρόπουλος, Διαμαντόπουλος, Ιακωβάκης, Στίβας και Χριστόπουλος. Λοιπόν, οι πεντάδες είναι οι εξής: για το Αίγιο, νούμερο 5 ο Καραφωτιάς, νούμερο 9 ο Μίχαλος, νούμερο 10 ο Βλάχος ο Δημήτριος, νούμερο 6 ο Λινάρδος, η ΑΕΛ κατεβαίνει με την ακόλουθη πεντάδα: νούμερο 12 Πετρόπουλο, 10 Κουλούρη, σκάσε ρε. Δεν βλέπω καλά τα νούμερα των παιχτών γιατί ο προπονητής άργησε λίγο και δίνει τις τελευταίες συμβουλές. Ο διαιτητής καλεί τις ομάδες να κατέβουν το κέντρο για την έναρξη. Λοιπόν, η ΑΕΛ κατεβαίνει με την ακόλουθη πεντάδα: Κουλούρης, Πετρόπουλος, Δημητρόπουλος, Μακάριος, Κράγκαρης και Κράγκαρης. Οι φίλοι της ΑΕΛ ενισχύουν την ομάδα τους σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι και οι νεαροί είναι έτοιμοι για το τζάμπολ. Το τζάμπολ για την ΑΕΛ πηδάει ο Πετρόπουλος, ένα δυνατό παιδί, και για την ομάδα του Αιγείου ο νούμερο 9 ο Μίχαλος.
και αυτό ψηλό παιδί και με μεγάλο άλμα. Έτσι μας έδειξε στην προθέρμανση. Το τζάβολ κερδίζουν οι του Αιγείου. Ο Καραφωτιάς κατεβάζει. Μπάσιμο χάνει κατά το καλάθι. Ξανακερδίζει την μπάλα και με δεύτερη προσπάθεια κάνει το 2-0 για το Αίγιο. Μακάριος για την ΑΕΛ. Κουλούρης. Τράγκαρης. Μακάριος. Τράγκαρης. Στον Κουλούρη. Προσπαθεί να βρει το Δημητρόπουλο, κάνει λάθος, μεταβίβαση και το Αίγιο κατεβαίνει. Ξανά μπάσιμο από τον ίδιο παίχτη και το δεύτερο καλάθι για το Αίγιο. 4-0. Μακάριος για την ΑΕΛ. Δημητρόπουλος, Μακάριος, Κράγκαρης. Κουλούρης, ξανά στον Κράγκαρη, Μακάριος. Κουλούρης, κάνει μπάσιμο, σηκώνεται και αποτυγχάνει. Καραφωτιάς για το Αιγείο. Μπάσιμο νεαρός, πουλιάσεις και το 6-0, είναι γεγονός. Ξεκίνησε πολύ δυνατά η ομάδα του Αιγείου, ευνηδία στην ΑΕΛ, στο πρώτο λεπτό. Και η ΑΕΛ βρίσκεται στην επίθεση. Μακάριος, τον Γκράγκαρη, Κουλούρη σουτάρει, άστοχη, το rebound κερδίζει ο Πουλιάσης στον Αρό Καραφωτιά. Καραφωτιάς στον Πουλιάση. Αυτός ο παίκτης θέλει λίγο προσοχή γιατί είναι ο πιο καλός παίκτης, το τι δείχνεται. Και υποπίπτσε βήματα ο νούμερο 10, Βλάχος Δημήτριος. Το πρώτο time out του παιχνιδιού για την ΑΕΛ, για συστάσεις εδώ ροπονητή, για το άσχημο ξεκίνημα και το ανέβασμα του ηθικού των μικρών παιχτών της ΑΕΛ. Προπονητής της ΑΕΛ προσπαθεί να ανεβάσει λίγο το παίχτος του με κάποιες επισημάνσεις και ξανά στο παιχνίδι για την ΑΕΛ μετά από τα βήματα. Μακάριος. 18 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Κουλούρης, τρίτη προσπάθεια συνεχόμενη, άστοχη κι αυτή. Και μπάσιμο το Αίγιο. Φάουλ και καλάθι. Ο νούμερο 12. Οχτώ μηδέν το σκορ. Κανένα καλάθι ακόμα η ΑΕΛ. Αστοχή στη βολή του. Μακάριος στην αντεπίθεση. Τραγκαρής. Και το πρώτο καλάθι για την ΑΕΛ. 8-2. 17-36. Πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Καραφωτιάς. Για το Αίγιο. Ο Μίχαλος. Σουτάρει. Το ριμπάου το Πετρόπουλος. Μακάριος. Ελπίζω να βρει το ρυθμό της η νεαρή της ΑΕΛ. Τράγκαρης ο Μακάριο, Μακάριος ο Γκουλούρης, σούτ τριών πόντων. Air ball. Ο Μίχαλος θέλει να τα κάνει όλα μόνος του.